Εντροπία του Ρογενούς Μίου, με Θου Ευρωγητός Κύριε, Συνοπαναγίων και Αγαθών, Εζώπιος Πνεύματιν και Αΐν, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θεοτόκον και Μητέρα του Φωτός, εν ύμνης τιμώντες μεγαλύνομε. Μεγάλυνον ψυχή μου τον εφελουσίος, παρθόντα και τα φέντα και ξαναστάντα τριήμερον εκτάφου. Φωτίζου η νέα Ιερουσαλήμ, η γαρδόξα Κυρίου επίσε ανέτειλε, χόρευεν ειν και αγαλουσιών, σύ δε αγνήτερ που Θεοτόκε, εν διεγέρση του τόκου σου. Μεγαλύνον ψυχή μου τον εξαναστάντα, τριήμερον εκτάφου Χριστόν τον Ζωδότη. Φωτίζου η νέα Ιερουσαλήμ, η γαρδόξα Κυρίου επίσε ανέτειλε, χορεύει Αμνός Θεού ο αίρον την αμαρτίαν κόσμου, ο Θείας ο Φίλης, ο γλυκητά της σου φωνής, με θυμώνα ψευδός γαρ επίγγυλο έσεστε, μέχρι τερμάτων αιώνος Χριστέ, είναι η πιστή άγκυραν ελπίδος, κατέχοντες αγαλόμεθα. Σήμερον πως ακτήσεις αγάλετε και χέρι, ότι Χριστός ανέστη και άδεισες χειλεύθη. Ο Πάσχα το Μέγα και η ερώτα τον Χριστέ, ο Σοφία και Λόγε του Θεού και δύναμης, δίδω ημίν εκ τυπώτερον σου μεταστήν εν τη ανεσπέρο ημέρα της Βασιλείας σου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, μεγάλυνον ψυχή μου της τρεις υποστάτου και αδιαιρέτου Θεότητος το κράτος, συμφώνος Παρθένε, σε μακαρίζομεν πιστή. Χαίρε πύλη Κυρίου, χαίρε πόλης έμψυχε, χαίρε δύση μην έλαμψε, σήμερον φως του έξου τεκθέντος, της εκ νεκρών αναστάσεως. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Χαίρε Παρθένε, χαίρε
ταχύτητας ελάφω. Ιησούς ανέτειλε λάμψας Ηλίου φεδρότερον και τους πιστούς πάντες καταρβάσας. Διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθον.
ουρανός και εσύ την δόξαν αναπέμπουσιν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε το υποποδίο των ποδών αυτού. Ότι Άγιος εστί. Σάρκη υπνώσας ως θνητός, ο βασιλεύς και Κύριος, τριήμερος εξανέστης, Άδαμ εγύρας εκθώρας και καταργήσας θάνατον, Πάσχα της αφθαρσίας του κόσμου σωτήριον. Επέστη ο φιλάνθρωπος και πανηπτύρμων Κύριος, προβατική κολυβήθρα του θεραπεύσε τας νόσους, έβρεδε κατά κείμενον ανθρώπων πλήστης έτεση και προς αυτόν εβόησε όρων των κραβάτων ήρθη προς τα σώδους τας δεύτη. Δεσποτάγιε, ήχο.
Oh,
Amen.
αγαπήσεις, δοξολόγη των μόνων αναμαρτήτων ελέησον ημάς. Δώστε τα παιδιά. Αναστήτω Θεός και διασκορπιστήτως αν η εχθρή αυτού βεφυγέτως αν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτό. Πάσχα ιερών ημιν σήμερον αναδέδεικτε. Πάσχα καινών Αγίων, Πάσχα μυστικών. Εμιροφόρη
εις αυτού μαθήτε. Αυτή η μέρα είναι επίσεν ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και εφρανθόμεν εν αυτή. Πάσχα το τέρφρον, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα, Πάσχα πανσεβασμίων ημίν ανέτηλεν, Πάσχα εν χαρά αλλήλους περιπτύξωμεθα. Εκλάμψας Χριστός τα γυναία χάρας έπλησε λέγον κηρύξατε Αποστόλης. Των παράλυτων ούχι κολυμβήθρα εθεράπευσεν, αλλος ως λόγος ανεκένησε. Πολυχρόνιος αυτό εν επόδησεν όσο. Της φωνής σου οξυτέρα η ενέργεια εδείχθη.
άστακτον βάρος απέρριψε. Της κλίνης σε βάστασεν. Στον νυκτηρμόν σου δόξα σοι. So
ίσον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δε εις ηρημών ο καθημένος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Σίμωνος Αγίος, Σίμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Κάθε καστην ημέραν ευλογήσωσε καθεξίωσον Κύριε εν κήμερα ταύτη ον αμαρτήτους διλακτήνεν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός τον Πατέρων ημών
Oh.
Χριστός ανέστη εκ νεκρών θάνατον πατήσας και της εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε. Της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Χριστοδούλου. Και των συλλειτουργούντων αυτό αγιώτα των αρχιερέων του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού, του Κυρίου δεηθώμε. Συμπολεμήσε και υποτάξε υπό το κράτος αυτού πάντα εχθρών και πολέμιων του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως χώρας και των πιστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμε.
Υπερευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε. Από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλλαλάξατε το Κύριο. Ετικέτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον.
Παναγίας Χράντου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν
την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Εσύ την δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐν, και εις τους αιώνας των αιώνων. Το Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτό. Κύριον,
αγάθη συνείδηση, ιεροπρέπως ενδυσσάμενος. Ίντρισας εκ του σκεύους της εκλογής τα όρητα και την πίστη τηρήσας των ίσων δρόμων τετέλεκας. Ιερομάρτης Διονύσιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τα στικά Yeah.
Oh.
Κύριε, και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτη και κατάρτισε αυτή. Ειν εφύτευσε η δεξιά ευσεβείς. Κύριε σώσον τους ευσεβείς. Κύριε Χριστοδούλου του Μακαριωτάτου και Θεοπροβλήτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, ημών δε Πατρός και Ποιμενάρχου πολλά τα αίτη.
Χριστό του. Κροτήσατε χείρος. Πράξεων των Αποστόλων το ανάγνωσμα. Τις ημέρες εκείνες εγένε το Πέτρον διερχόμενον δια πάντων κατελθήν και προς τους Αγίους τους κατοικούντας Λίδων. Έβρε δε κι άνθρωπον τινά εν έαν ονόματι εξ ετών οκτώ κατακείμενον επί κραβάτο, ως ειν παραλελειμένος. Και είπεν αυτό Πέτρος ενέα, ιάτε σε Ιησούς ο Χριστός. Ανάστηθη και στρώσον σε αυτό. Και ευθέως ανέστη. Και είδων αυτών πάντες οι κατοικούντες Λίδων και των Σάρων, οι τινές επέστρεψαν επί των Κύριων. Εν οι δε της η μαθήτρια ονόματι Ταβιθά, η διερμηνευωμένη λέγεται Δωρκάς. Αυτή είναι πλήρης αγαθών έργων και ελεημοσυνών ον επί εγένετο δέντες ημέρες εκείνες ασθενήσασαν αυτήν αποφανή. Λούσαντες δε αυτήν έθικαν εν το υπερό. Εγγύς δε ούσις ήδης τιόπι, οι μαθηταί ακούσαντες ότι Πέτρος εστίνεν αυτοί, απέστειλαν δύο άνδρας προς αυτόν, παρακαλούντες μη οκνήσε διερθήν έως αυτόν.
Αναστάς δε Πέτρος συνήλθεν αυτής. Ον παραγενόμενον ανοίγαγον εις το υπερόν και παρέστησαν αυτό πάσε εχείρε κλαίουσε. Και επιδεικνύμεν έχει τόνας και η μάτια όσα επί μεταυτόν ούσα ειδωρκάς. Εκβαλών δε εξωπάντας ο Πέτρος θυς τα γόνατα προσήφξατον. Και επιστρέψας προς το σώμα είπε τα βυθά ανάστηθη. Ιδέ ίνιξε τους οφθαλμούς αυτής και ειδούσα των Πέτρων ανεκάθισε. Δους δε αυτή χείρα ανέστησεν αυτή. Φωνή σας δε τους Αγίους και τας χείρας παρέστησεν αυτήν ζώσαν. Γνωστόν δε εγένετο καθόλης της Ιώπης. Και πολλοί επίστευσαν επί των Θεσδά, πέντε στο άσεκουσα. Εντάφτες κατέκει το πλήθος πολίτων ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, εκδεχομένων την του ύδατος κίνηση. Άγγελος γάρ κατά καιρόν κατέβαινε εν την κολυμβήθρα
και ταράζε το είδο. Ούν πρώτος εμβάς μετά την ταραχήν του ύδατος, η γης εγίνετο, οδήποτε κατήχε το νοσήματι. Ειν δε της άνθρωπος εκεί, τριάκοντα και οκτώ έτη έχουν εν τη ασθενεία, τούτων ειδών ο Ιησούς κατακείμενον και γνούς ότι πολλήν ήδη χρόνων έχει, λέγει αυτό. Θέλεις υγιής γενέστε, απεκρίθη αυτό ασθενών, Κύριε άνθρωπον ουκ έχω. Ήνα όταν ταραχθεί το είδωρ, βάλει με εις την κολυμβήθρα. Ενώ δε έρχομαι εγώ, άλλος πρωέ μου καταβαίνει. Λέγει αυτό Ιησούς, έγειρε άρων των κραβατών σου και περιπάτη. Και ευθέως εγένετο υγιής ο άνθρωπος και ήρε τον κράβατον αυτού και περιεπάτη. Ειν δε Σάββατον εν εκείνη τη μέρα έλεγον ουν Ιουδαίοι το τεθεραπευμένο Σάββατον εστί, ουκ εξαίσθησι άρε τον κράβατο. Απεκρίθη αυτής, ο ποιήσας με γη εκείνος μη είπεν, άρων των κράβατών σου και περιπάτη. Οι ρώτησαν ουν αυτόν, τι σε στην ο άνθρωπος ο υπόνσι, άρων των κραβατών σου και περιπάτη. Ο δε ιαθής ουκ ιδητής εστί. Ο γάρ Ιησούς εξένευσεν όκλου όντως εν το τόπο. Μετά ταύτα ευρίσκει αυτόν ο Ιησούς εν το ιερό και είπεν αυτό. Είδε υγιής γεγονάς, μη και τι αμάρτανε, ή να μη χείρον της ηγένητε. Απήλθεν ο άνθρωπος και ανήγγειλε της Ιουδαίης ότι Ιησούς εστί. Oh.
Κύριε, άνθρωπον κι έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ, βάλει με εις την κολυμβήθραν. Μακαριότατη, σεβασμιότατη αδελφή, ευσεβές εκκλησίας μας. Εις την ζωήν των ατόμων και των κοινωνιών, πολλά είναι εανάγκε και πολλά και μεγάλα τα προβλήματα. Δια την υπέρβαση και την λύση αυτών μετά των Θεών συμβάλλουν πολλοί παράγοντες και πρώτος μεταξύ αυτών ο παράγων άνθρωπος, όπως θα είδουμε. Ο παράλυτος περί του οποίου ομιλεί το σημερινό Ιερόν Ευαγγέλιον ελπίζει εις τον Θεόν και περιμένει το θαύμα της θεραπείας του επί 38 συνεχή έτη, κατάκητος παρά την θαυματουργόν κολυμβήθραν της Βηθεσδά. Αναμένει να έλθει και δι' αυτόν η χαρμόσυνη ώρα της θεραπείας και της απαλλαγής του από την μακροχρόνιον ακινησίαν και καθήλωσήν του στο κρεβάτι του πόνου. Δοκιμάζει όμως αμέτρητες απογοητεύσεις, ενώ ο άγγελος κατά καιρόν κατέβαινε εν την κολυμβήθρα και τάρασε το είδωρ, και κάθε φοράν ο πρώτος εμβάς μετά την ταραχήν του ύδατος υγιής εγίνετο, αυτός έμενε με το παράπονα ότι άλλος προ αυτού καταβαίνει. Καταβαίνει και θεραπεύεται. Τα χρόνια παρέρχονται. Αυτός δε εξακολουθεί να μένει και πάλιν και πάλιν με νέαν προσδοκίαν και ανανέωση της ελπίδος του διάλλην ευκαιρία. Ή το εν μέρη ζήτημα προτεραιότητας, αλλά και συμπαραστάσεως, διότι ένας μόνον εθεραπεύεται μετά την ταραχή του ύδατος της κολυμβήθρας υπό του Αγγέλου, μόνον ο πρώτος εμβάς. Οι άλλοι ασθενείς ήσαν ευκίνητοι, διότι δεν ήσαν παράλυτοι ή ευοηθούντο και από άλλων άνθρωπων, και οι το επόμενον να τον προσπερνούν και να εποφελούνται της θαυματουργού κολυμβήθρας, χωρίς αυτός να μπορεί να έχει ποτέ την προτεραιότητα και την μεταυτή συνδεδεμένη άμεσον θεραπείαν. Και απομέν της ευδοκίας του Θεού και της χάριτος αυτού ήλθε και δι' αυτόν η ώρα της θαυματουργικής θεραπείας. Ήλθε ο ίδιος ο Θεός προς αυτόν ως άνθρωπος, κατακρίβειαν θεάνθρωπος εν προσώπο Ιησού Χριστού, δια να δικαιώσει την ελπίδα και την υπομονή του. Ιδού έχει ενώπιον του τον Χριστόν και χωρίς να γνωρίζει προς ποιον ομιλεί, εκφράζει το άλυτον πρόβλημα του. Κύριε, άνθρωπον ουκ έχω να με βοηθήσει προς τούτο. Αν είχα ένα άνθρωπον να με βάλει μίαν φοράν πρώτον εις την θαυματουργόν κολυμβήθραν, θα ελάμβανα και εγώ την δωρεάν του Θεού, θα έγινε το και διέ με το θαύμα της θεραπείας μου. Άνθρωπον ουκ έχω, αυτή είναι η μεγάλη μου στέρηση. Αυτό το κενόν, εάν και εξάλλου δεν ανέμενε την σωτηρίαν του από τα ανύπαρκτα τότε μέσα της επιστήμης. Ολίγα μόνον βήματα τον εχώριζαν από την επαφή του με την αμεσότητα της στιγμής της καταπεμπομένης δωρεάς του Θεού, δια να γίνει και εις αυτόν το θαύμα της Ιάσεως.
Ω, εάν είχε άνθρωπον εκείνη την στιγμή, θα προλάμβανε την ανακοίνηση του ύδατος υπό του Αγγέλου που έδιδε την υγεία εις τον πρώτον μέτοχον του ελέους του Θεού. Ο ιερός ημνογράφος της Εκκλησίας μας ζωντανεύει τον διάλογον που είχε ο παράλυτος με τον Χριστό. Εις το άκουσμα της φράσεως του παραλύτου «άνθρωπον ούκ έχω», ο ιερός υμνοδός παρουσιάζει τον Χριστό να του απαντά θερμά και αποφασιστικά «Δια σε άνθρωπος γέγονα» και λέγεις «άνθρωπον ούκ έχω» και της επιβεβαίωσης ότι του ομιλίωστε άνθρωπος πολύ εύσπλαχνος αλλά και παντοδύναμος να του λέγει εξουσιαστικός «άρον σου τον γράβατον και περιπάτη κηρύττον μου την δύναμη και το μέγα έλεος». Ο παράλυτος εγείρεται, σηκώνει με δύναμη τον γράβατον του και περιπατεί σταθερά και εντυπωσιακά ως τελείως υγιής. Παραμένει εν τούτης και φτάνει μέχρι σημών σήμερον ο απόϊχος της πικράς φράσεώς του «άνθρωπον ούκ έχω». Αυτές οι δύο λέξεις έχουν πάντοτε την επικαιρότητα και το κοινωνικό μήνυμά των ότι υπάρχει ανάγκη ανθρώπων, έλλειψης ανθρώπων αγάπης, ανθρώπων με χριστότητα και αγαθοσύνη. Η κορυφαία αξία εις τον κόσμο είναι ο άνθρωπος, η κορονής του σύμπαντος, η ολοκλήρωσης και επίστεψης της δημιουργίας. Εις ένα ποιητικότατον ύμνον της δημιουργίας ο ιερός ψαλμωδός Δαβίδ θαυμάζει το μεγαλείο του σύμπαντος και ανυμνεί των δημιουργών Θεών. Όταν όμως αναλογίζεται και φέρει τον άνθρωπον η σύγκριση προς τα σύμπαν, διερωτάται ότι όψω με τους ουρανούς έργα των δακτύλων σου, σελήνην και αστέρας ασία θεμελίου σας. Σκέπτομαι ποιαν σύγκριση έχει ο άνθρωπος με αυτά. Τι εστιν άνθρωπος ότι μιμνίσκει αυτού ή ως ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν. Αλευθείς αμέσως απαντά ο ίδιος με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος: «Ηλάτω σας αυτόν βραχύτη παραγγέλους, δόξη και τιμή εστεφάνω σας αυτόν και κατέστησα σας αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξας υπό κάτω των ποδών αυτού». Ο άνθρωπος είναι περίπου εισάγγελος. Επλάσθη για να είναι εύχριστος εις τον Θεό και εις τον συνάνθρωπον. Αυτή είναι η υψηλή περιοπή και η αξία του ανθρώπου ενώπιον του Θεού. Άραγε, πόσοι την συναισθάνονται και πόσοι κρατούν τόσον υψηλά την ανθρωπίνη αξία, την ηθική αξία της ανθρωπίνης προσωπικότητας. Συνηθέστατα είναι λυπηρά η διαπίστωσης το άνθρωπον ουκ έχω, διότι σπανίζουν οι τιάφτης υψηλής περιοπής και ηθικής αξίας άνθρωποι μέχρι σημείου πολλάκης να αποτελεί ανησυχητική πραγματικότητα η κατάσταση που προδιέγραψε ο Λόγος του Θεού: «Ουκέστη ποιόν Χριστότητα, ουκέστη ποιόν αγαθόν, ουκέστην έως ενός,
πάντες εξέκλειναν άμα ηχριώθησαν. Και άλλος δε προφητικός θείος λόγος: οι κτήροι των εκπεσόντα άνθρωπων, και λέει άνθρωπος εν τιμίων ουσίνικε παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοητής και ομοιώθη αυτής. Υπάρχει όμως, δόξα τω Θεώ, υπάρχει άλλη κολυμβήθρα ανωτέρα εκείνης της Βηθεσδά, η επτάχρονος κολυμβήθρα, η Εκκλησία του Χριστού και τα αγιαστικά αυτής μυστήρια. Εκ της κολυμβήθρας αυτής ανεδίτησαν κατά καιρών Άγιοι του Θεού άνθρωποι εις πανέργων αγαθών εξυρτισμένοι και εύθετοι πολίτε της Βασιλείας του Θεού. Θυμός των Αγίων και η οικοδομή του σώματος του Χριστού ήτησε στην Εκκλησία Θεού ζώντος, στήλος και εδραίωμα της αληθείας. Δια των εξαγιασμών δε των μελών της Εκκλησίας ήτησε στή το σώμα αυτού. Υπάρχει πάντοτε ανάγκη στελεχών, δηλαδή ανθρώπων κλητών εις έργων διακονίας ιεράς. Και εδώ και πάντοτε ο Κύριος εις την Εκκλησία του τους μεν αποστόλους, τους δε ευαγγελιστάς, τους δε ποιμένας και διδασκάλους προς τον καταρτισμόν των Αγίων. Ο Χριστός ήλθεν εις τον κόσμο όχι δια να φέρει μία νέα θρησκεία, αλλά δια να ιδρύσει επί της γης την Εκκλησία του ως κυβωτών των σωζωμένων εκ του εντοκόσμου κατακλυσμού της αμαρτίας. Αυτός δε είναι η κεφαλή της Εκκλησίας και αυτόν παρέδοκεν υπέρ αυτής εις θάνατον σταυρικών. Είναι αυτήν αγιάς και δια να δημιουργήσει μία κοινωνία Αγίων, να κατευθύνει δε ούτω τους ανθρώπους προς την Βασιλεία του, συγκροτών αυτούς εις ζώντα μέλη Εκκλησίας πρωτοτόκων εν ουρανής απογεγραμμένων. Και αυτή είναι η μεγάλη προσφορά της Εκκλησίας προς τον κόσμο. Προσφορά ανακαινιστική δια την κοινωνία, η οποία κοινωνία σημειωτέων όσας άλλας προόδους και αγαθά και πολιτισμών αν διαθέτει, τότε μόνον θα ευημερήσει όταν πρωτίστως αποκτήσει ανθρώπους τα του Χριστού φρονούντας και κατά Χριστόν ζώντας. Τότε και μόνον τότε θα πάψει να υπάρχει αυτό το μεγάλο έλλειμμα που εκφράζουν δύο λέξεις άνθρωπον ουκ έχω. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, εν χαρά σήμερον η Εκκλησία ημών ύψωσεν εις την καθέδραν του Ιερού Συνθρόνου εις το Άγιον Βήμα των νέων αρχιεπίσκοπων και προκαθήμενων αυτής. Επληρώθη το κενόν που κατέλειπεν η εκδημία του τέως αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ. Έχομεν άνθρωπον εις το πηδάλιον της Εκκλησίας. Έχομεν αρχιερέα, επικεφαλής της Ιεράς ημών Συνόδου και συμπάσης της Ιεραρχίας ημών. Ευλογητός ο Θεός. Μακαριότατε, αδελφέ και συλλειτουργέ ημών, Κύριε Χριστόδουλε, η ψήφος των πλειώνων της Ιεραρχίας εκράτησε κατά τους ιερούς κανόνας της Εκκλησίας και τα κατανόμων ισχύοντα. Επιλαβού του υψηλού έργου εις το οποίο ο Κύριος, ο Μέγας Αρχιερεύς της Σωτηρίας ημών, σε εκάλεσε διά της Εκκλησίας και διά την Εκκλησίαν αυτού. Έχεις την ακμήν
και την θαλερότητα της μέσης ηλικίας. Διαθέτης χαρίσματα Κρήτωνα, άνωθεν καταβάντασι από του Πατρός των Φώτων. Και οκοδόμησες επί το θεμελίο αυτών όσα προσαπέκτησες δια του ζήλου και της λιπαράς μορφώσεώς σου συν Θεό πάντοτε αντιλήπτορη. Έντινε και κατεβοδού και εν δυναμού και αρχιεράτευε ένε και εν αληθείας και πραότητος και δικαιοσύνης και οδηγήσεσαι θαυμαστός η δεξιά του υψίστου εις πολλά έτη δέσποτα. Υπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών, υπομεν. Λέησον, Κύριε, λέησον, Κύριε, λέησον. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των Πατέρων ημών, δομεθώ σου επάκουσον και λέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου, δομεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Χριστοδούλου, των συλλειτουργούντων αγιωτάτων αρχιερέων και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε εσύ την δόξα να αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Έξαστε οι κατηχούμενοι το Κύριο, η πιστή υπέρ των κατηχουμένων δεηθώμεν. Είναι ο Κύριος αυτούς ελέησι, κατηχήσει αυτούς το λόγον της αληθείας, αποκαλύψει αυτής το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσον ελέησον, αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της ηχάρητη. Οι κατηχούμενοι τα σκεφαλάς ημών του Κυρίου κλείνατε. Είναι και αυτή η συνημήν δοξάζωση το πάντιμον και μεγαλοπρεπές ονομάς Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Καθίστε
κατηχούμενη προέλθετε, η κατηχούμενη προέλθετε. Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μη της των κατηχουμένων δεηθόμεν. Όσοι πιστοί, έτη και έτη εν ειρήνη, του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε, φύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη σοφία. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη σοφία. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενη, σι δόξα να αναπέμπομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Θεός ηλάστηκε είναι το αμαρτωλό και λύσον. Amen.
της Επισκοπής Ορθοδόξων, Βαρθολομαίου του Παναγιωτάτου και Οικουμενικού Πατριάρχου, Πέτρου Αλεξανδρίας, Ιγνατίου Αντιοχίας, Διοδόρου Ιεροσολύμων, Αλεξίου Μόσχας και Πασών των Ρωσιών, Παύλου Βελιγραδίου και Πάσης Σερβίας, Θεοκτής του Βουκουρεστίου και Πάσης Ρουμανίας, Μαξίμου Σόφιας και Πάσης Βουλγαρίας, Ηλιού Γεωργίας, Χρυσοστόμου Κύπρου, Αναστασίου Τυράννων και Πάσης Αλβανίας, των Αγιωτάτων Ορθοδόξων Πατριαρχών και Αρχιεπισκόπων, των Συλλειτουργούντων και Συμπροσευχομένων ημίν Αγιωτάτων Αρχιερέων, Πρεσβυτέρων και Διακόνων και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους του Φιλοχρίστου ημών στρατού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων ή παρεπιδημούντων εν τη πόλη και τη επαρχία ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, δωρητών, αφιερωτών και ευεργετών του ιερού ναού τούτου, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτό, ημών των συνελθόντων και ενευλαβή επιτελούντων, την θείαν και ανέμακτον μυσταγωγίαν ταύτην και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων, των εν ασθενείες κατακειμένων, των εν στενοχωρία, θλίψη, δοκιμασία και ανάγκη όντων, και πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, μνηστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία τη λήξη γενωμένων αηδήμων προκατόχων ημών, Θεοκλήτου Μελετίου Χρυσοστόμου, Χρυσάνθου Δαμασκηνού Σπυρίδωνος, Δωροθέου Θεοκλήτου Ιακώβου, Χρυσοστόμου, Ιερωνήμου και Σεραφείμ, των Μακαριωτάτων, Μητροπολιτών και Αρχιεπισκόπων, των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων και ανακαινιστών, πασών των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και του ιερού ναού τούτου, πάντων των επελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων, αηδήμων πατέρων, γονέων, αδελφών, συζύγων, τέκνων, διδασκάλων, αναδόχων και οικείων ημών εν τη πίστη, των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων, και όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τη θεία και ιερά ημών προθέση, ζώντων τε και κοιμημένων, μνηστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθώμεν. Και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χαρητή. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετήσωμεθα. Άγγελων ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σώματων ημών, παρά του Κυρίου ετήσωμεθα. Συγγνώμην και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετήσωμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο παρά του Κυρίου ετήσωμεθα. Τη ζωή ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετήσωμεθα. Χριστιανά
τα τέλη τη ζωή ημών. Ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού αιτήσωμεθα. Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρία με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες και αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Διά των νυκτηρμών του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητός ή συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση. Σοφία πρόσκομεν όλοι μαζί πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα ποιητήν ουρανού και γης ορατώντε πάντων και αοράτων και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετον. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν,
κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ού και έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Στόμεν μεταφόβου πρόσκομεν την Αγία αναφορά εν ειρήνη προσφέρει. Και την βασιλεία σου ευχαρίσω ότι μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύματί σου το Αγίο. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ τη λειτουργία ταύτιση εκ των χειρών ημών δέξαστε κατ' εξίω σα και τη υπαρεστήκαση χιλιάδε αρχαγγέλων και μυριάδε αγγέλων. Τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα απολιώματα μετάρσια πτέρωτα. Των επινίκιων ύμνων άδοντα, βόντα και κραγώτα και λέγοντα. Μετά τούτον Oh,
σεβαστεί το σώμα, το υπέρ ημών κλωμένον εις άφεσιν αμαρτιών. Αμήν. Πείετε εξ αυτού πάντες, τούτο έστι το αίμα μου, το της καινής διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Εις εκ δεξιών καθέδρας της Δευτέρας και εν δόξου πάλιν παρουσίας. Τα σα εκ των σώων σοι προσφέρομεν κατά πάντα Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης, εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας. Όντες και εσύ 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 εσ